Μία ηγετική ομιλία έκανε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν λίγες ώρες μετά το διάγγελμα του Αμερικανού ομολόγου του Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας ότι είναι έτοιμος να βρει διπλωματικές λύσεις. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πρόθυμος να συζητήσει για αποκλιμάκωση της κρίσης γύρω από την Ουκρανία, ωστόσο επέμεινε ότι τα συμφέροντα και η ασφάλεια της χώρας του είναι αδιαπραγμάτευτα. Η χώρα μας είναι πάντα ανοιχτή στον άμεσο και ειλικρινή διάλογο για την εξέβρεση διπλωματικών λύσεων στα πιο περίπλοκα προβλήματα. Ωστόσο, τα συμφέροντά μας και η ασφάλεια των πολιτών μας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτα, τόνισε ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, με την ευκαιρία της ημέρας του υπερασπιστή της πατρίδας. Άρα, συμπέρανε, θα αναπτύξουμε και θα βελτιώσουμε το στρατό και το στόλο μας. Θα πασχίσουμε για να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά τους, ώστε να είναι εξοπλισμένοι με την τελευταία τεχνολογία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Βλάντιμιρ Πούτιν θέλει να βάλει τέλος στην αυτοκαταστροφή της Δύσης, η οποία επιμένει να συντηρεί την ένταση και με ενέργειες όπως το πάγωμα του Nord Stream 2. Το μόνο που καταφέρνει είναι να τσακίζει τους Ευρωπαίους πολίτες.